έδωσε όλη μου την ψυχή, το έζησα, ήταν υπέροχα και τώρα είμαι έτοιμη αυτή την εβδομάδα. Σου είπανε καλά πράγματα. Είναι Γιώργο, νομίζω, από όλους τους διαγωνιζόμενους, το κορίτσι που δεν έχει τραγουδήσει ποτέ ζωή της. Εδώ έχω έρθει να το ζήσω, να το απολαύσω, έχω έρθει για φιλανθρωπικό σκοπό. Βλέπω τις επιλογές που έχετε στείλει έτσι στα mail εδώ. Λίγο θα ανατρέψω λίγο αυτό που είπα πριν, γιατί βλέπω ρε εσύ η τριαντάφυλλα. Δεν έβαλα τη νύχτα Ζόρικη μόνο. Μα πώς να την βάλεις τη νύχτα Ζόρικη, θα κάνεις τη νύχτα και θα κάνεις τη Ζόρικη. Είχε δίκιο ο Γιώργος στην παρατήρησή του, εννοείται είναι δύσκολα τα τραγούδια, πάρα πολύ δύσκολα. Ο κύριος Φασουλής όμως είπε ότι η φωνή μου ακούγεται σαν ντουμπλαρισμένη. Ότι είναι σαν ντουμπλαρισμένη είναι. Δηλαδή πάω να κοιτάξω εδώ ποιος μιλάει από πίσω. Έχεις βάλει πάρα πολύ δύσκολα τραγούδια, ρε τριαντάφυλλα. Θα τη ρίξουμε εκεί στα βαθιά. Είναι σαν να μην ξέρω να κολυμπάω και να με ρίξει τα κύματα και στα βαθιά. Θες να πνιγώ. Καλά, ο τριαντάφυλλος νομίζει ότι είμαι ο Μάριος Φραγκούλης με την Μαρία Κάλλας μαζί. Να κινηθούμε σε ένα λίγο ευκολότερο δρόμο. Και μετά θα πιάσουμε χωματόδρομο και θα πάμε οφρό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεν είσαι τοποθετήστε οφρό. Έτσι, γιατί εδώ με έχει ρίξει πολύ. Θέλει να σε πάει στον τελικό, στόχος του δεν είναι άλλος. Θα γίνει αυτό που θα πω εγώ, γιατί εγώ είμαι ο coach και η Ευρυδίκη απλά ακολουθεί. Ξένα τίποτα. Τίποτα δεν βλέπω. Βλέπω εδώ ένα. Εμένα μου αρέσει αυτό, βέβαια, του Φερτεμέντε, το Καλιέντε. Δηλαδή, έχω. Ναι, ένα που θα μπορούσε να πούμε. Ναι, εμένα μου αρέσει. Γιατί θέλω να χορέψω κιόλα. Είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια, είναι από τα αγαπημένα μου τσιφτετέλια. Το χορεύω και καλά. Είσαι έτοιμη να τραπάρεις. Why not, τριαντάφυλλο. Ναι, μπορεί. Yes, of course. Τα πάντα μπορώ. Oh my god. Ας υποδεχτούμε στη σκηνή την Ευρυδίκη και τον Τριαντάφυλλο. Στο σεντόνι. Όλο τον κόσμο θα σου πάρω, babe. Κι εγώ ικανά δε σε. Χωρίς εσένα κάθε μέρα βρέχει. Άμα δε σε έχω τίποτα δεν έχει. Ένα σου να που λέει καλιέντε. Ένα σου να που λέει καλιέντε. Ένα σου να που λέει καλιέντε. Ένα σου να. Αυτή η κορμάρα μοιάζει σαν καρδιά. Η Τζέσικα Ράμπιτ. Α, μπράβο. Ευχαριστούμε. Άλλο τραγούδι, άλλο στυλ, ε. Να σας πω ότι αυτό το τραγούδι το είχα ετοιμάσει πέρσι για να το πει ο Καραφώτης με τη Χατζηβασιλείου. Να ξέρετε. Ναι, αλλά τελικά δεν πρόλαβαν. Ναι. Δεν θα το κάνανε ποτέ. Προσπάθησαν. Λοιπόν, μπράβο Ευρυδίκη. Η φωνή σου έτσι έχει μια ιδιαίτερη χρειά. Βελτιώθηκε. Εγώ πρέπει να πω καλά λόγια. Αρκετά η σκηνική σου παρουσία με 1000%. Τι είπατε? Γιατί πρέπει, ποιος το κάνει αυτό το πρέπει? Πρέπει, ποιος είπε εγώ? Ναι, λες πρέπει να πω καλά λόγια. Γιατί πρέπει? Γιατί είμαι ο παρουσιαστής και είμαι με το μέρος των παιδιών. Τι να κάνω? Άμα το παίρνεις έτσι. Άμα αρχίσω κι εγώ και λέω. Άμα το πάρεις αλλιώς. Πώς θα το πάρω? Το πάρω και έτσι κι αλλιώς, αλλά δεν γίνεται. Σας παραδίδω λοιπόν στους κριτές. Ήταν πολύ καλή η Ευρυδίκη, νομίζω. Ωραία λόγια από τον πολιτή σου. Βίκη, σου άρεσαν τα παιδιά? Παιδιά, τι να πω. αυτό είναι ελληνική τραπ, έτσι. Εμένα μου φάνηκε τραμπ.
Ντόναλτ Τραμπ. Ο Γαρίφαλος. Τριαντάφυλλε, τι τροπή ήταν αυτό. Σου ζητάω χίλια συγγνώμη. Ξέρεις γιατί. Τριαντάφυλλε μου. Το έπαθα αυτό γιατί την κοπέλα που με φτιάχνει τη λένε Γαριφαλιά και τώρα ζήταγα τη Γαριφαλιά. Οπότε σου ζητώ. Να σκαλά, Βίγιο. Ταπεινά, σκαλά. Συγγνώμη. Να σκαλά, χέρι στο παιδάκι σου. Συγγνώμη, ευχαριστώ πολύ. Παιδιά. Ναι, όντω. Έκανα βλακεία. Μεγάλη. Καλέ, σιγά. Γαριφαλιά. Άλλαξε τη βαθμολογία τώρα για να επανορθώσει. Εμά λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ Τριαντάφυλλε ο τρόπο που είπε εσύ το τραγούδι. Βίγκη μου, εγώ αυτό δεν το ξαναπεί ποτέ στη ζωή μου. Θα το κάνω. Γι' αυτό λοιπόν μου άρεσε. Γι' αυτό μου άρεσε. Επειδή δεν είναι ένα είδος που τραγουδάς, το πες πάρα πολύ ωραία. Ευρυδίκη μου, γλυκιά μου Ευρυδίκη. Αν ήταν η φωνή σου σαν το ποστί σου, θα έπαιρνες 10. Αισθάνθηκα ότι δεν σε άκουγα, δεν το πες καλά το τραγούδι. Δεν έφτανε η ανάσα σου, δεν ξέρω. Είσαι μια κουκλάρα, μια γυναίκα. Πραγματικά βόμβα πάνω στη σκηνή, αλλά δεν μ' άρεσε αυτό που άκουσα. Εντάξει. Πού να πάω τώρα, Μαρία. Ναι, βρήκε το βήμα, εντάξει, γιατί δεν να πάω με την πλακία που. Χίλια συγγνώμη, βρε Τριαντάφυλλε. Που σε αλλά τι λες τώρα. Τι χαρά, να δει την άλλη εκπομπή τι θα σε πει. Όλα καλά. Λοιπόν, παιδιά, Τριαντάφυλλε μου ήσουν πολύ ωραίο. Ευχαριστώ. Με την Ευρυδίκη είχα ένα θέμα. Πέρα από το ότι θέλω να της πω συγχαρητήρια που φοράει υπέροχα ένα κόκκινο βινίλ που λίγες θα μπορούσαν να το φορέσουν έτσι. Δεν καταλάβαινα τους στίχους. Δηλαδή. Ο τράπερ έτσι είναι, δεν καταλαβαίνει τίποτα και το βεντάει. Εσένα σε καταλάβαινα. Εντάξει, μου πήγα το κανάλι λίγο πιο λαϊκό, αλλά εντάξει. Α, μπορεί να είναι η τάση τότε ή να ήταν το τραγούδι τέτοιο. Επειδή δεν καταλάβαινα, με δυσκόλευε. Δηλαδή ήταν κάτι για μένα κατανόητο. Και για μένα, αλλά. Wow. Και αυτό βγήκε προς τα έξω. Αλλά θέλω να πω ότι οι στίχοι από μόνοι τους ήταν ακατανόητοι. Δεν έχω συνηθίσει να ακούω trap music. Δεν καταλάβαινα τις λέξεις. Θα είχε λέξεις το τραγούδι. Είχε λέξεις, φυσικά. Δεν το άκουγα. Κάτι γινόταν σαν να μασιόταν. Συμφωνείς μαζί μου. Ναι, δεν το άκουγα. Δεν το άκουγα, δεν μπορώ το κανονικό θα το καταλαβαίνατε. Ποιο κανονικό. Όχι, τραγούδι. Έχεις δίκιο σε αυτό. Δεν το ξέρω και το τραγούδι, οπότε μπορεί να. Αν το είχα ξανακούσει, να μου ήταν πιο ευανάγνωστο. Ούτε εγώ το είχα ξανακούσει μέχρι που ανακοινώθηκε από τον κύριο Θεοφάνου. Στο άκουσα, το ξανάκουσα. Δεν το κατάλαβα και πολύ, αλλά το είπα. Σημασία έχει το ότι χόρεψε πολύ ωραία. Ήταν μια πολύ όμορφη παρουσία πάνω στη σκηνή. Το προσπάθησε, όλη η εβδομάδα προσπαθεί. Είναι πολύ δύσκολο, έχει πολλά λόγια και πολύ δύσκολο για τον ρυθμό. Εντάξει, σιγά σιγά. Είπαμε να μην ξεχνάμε όμως να είμαστε λίγο πηγείς ότι η Ευρυδίκη δεν έχει τραγουδήσει ποτέ, μα ποτέ όμως. Δηλαδή είναι τελείως. Ποτέ. Ούτε στο μπάνιο. Γιατί άρεσε. Στο μπάνιο φουλ. Αλλά εδώ που ήρθα τώρα, θα προσπαθήσω να γίνω καλύτερη, γιατί είμαι σε ένα διαγωνισμό. Μάλιστα. Δέσποινα. Μάλιστα. Ναι, Τριαντάφυλλε, εσύ το προσπάθησες μια χαρά το τραγούδι, παρόλο που είναι ένα είδος μουσικής που είναι δύσκολο, αλλά οι πιτσιρικάδες σήμερα το ακούνε πολύ. Πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο το στήσιμο όλο, αυτό όπως έγινε, τα χρώματα φανταστικά. Καταλαβαίνω γιατί ο Γιώργος έδωσε στην Ευρυδίκη ένα τέτοιο κομμάτι, ένα σύγχρονο κορίτσι, είδε πράγματα πάνω της. Σαν να φτάσει στο φινάλε. Σεξι κορίτσι, σαν να πέσει ένα βίντεο κλιπ, ας πούμε. Γιατί γελάς. Ω, για τη Μαρία, συγγνώμη. Ωστόσο, ναι, είναι ένα τραγούδι, αν μπορώ να το πω, ναι, είναι ένα τραγούδι το οποίο οι απαιτήσεις του είναι περισσότερο το να είσαι στο ρυθμό. Δεν είναι ότι έχει μία ανάπτυξη, μία μελωδία, έχει μελωδία, αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο. Οπότε σε πήγε λίγο πιο προστατευμένα να εξυπηρετήσεις τέλος πάντων το στίχο, το ρυθμό. Τα χαλάσαμε. Πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ σεξι, εντυπωσιακή, αλλά στο τραγούδι αυτό είχαμε αρκετές αντικειμενικές δυσκολίες. Ναι,
είχαμε, είναι η αλήθεια. Είχαμε, το κατάλαβα κι εγώ. Θα προσπαθήσω. Είναι λίγο η χρωματική της φωνής σου που είναι εκεί. Λίγο το ότι δεν ξέραμε το τραγούδι, να μας συγχωρείτε παιδιά, μπορεί στο YouTube να έχει εκατομμύρια views και εμείς να μην. Αυτό το έχει ότι γύρω στα 63 εκατομμύρια. Να, είδες, είναι αυτό που λέω. 63 εκατομμύρια views. Μπράβο, όχι εγώ, το τραγούδι. Το τραγούδι, ναι, είναι το ακούνε πιτσιρικάδες πάρα πολύ αυτό το είδος. Είναι η τάση της εποχής μας αυτή. Αλλά το γεγονός ότι δεν καταλαβαίναμε τι ακουγόταν ακριβώς, ενώ από το τριαντάφυλλο το καταλαβαίναμε, αυτό μας δημιούργησε ένα θέμα λίγο. Δεν ήτανε καλό. Ελπίζω την επόμενη φορά να γίνει καλύτερο. Ελπίζω κι εγώ. Ναι. Το επόμενο θα είναι έκπληξη. Σταμάτη. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι τόσο αρνητικός ως προς το τραγούδι. Δεν θέλω να είμαι όπως ήταν ο πατέρας μου και η μάνα μου όταν ακούγανε τους Rolling Stones, που άκουγα εγώ μικρό παιδί και έλεγα τι καταλαβαίνει από αυτά τα πράγματα και δεν καταλαβαίνουμε ούτε τους στίχους ούτε τίποτα. Εδώ είναι ένα είδος τραγουδιού που αρέσει πάρα πολύ στους νέους, που κάτι σημαίνει αυτό, ότι δεν μπορείς να καταλάβεις ακριβώς τους στίχους, δεν είναι θέμα δικό σου, γενικά δεν τους καταλαβαίνεις τους στίχους, αλλά έχουν ένα χρώμα και μία ατμόσφαιρα που σε βάζουν σε έναν κόσμο, σε ένα μικρό σύμπαν, το οποίο είναι πολύ γοητευτικό. Αυτό για να κατορθωθεί δεν φτάνει ούτε το τραγούδι, ούτε ο ρυθμός. Θέλει άλλη ζωή. Mm-hmm. Θέλει άλλο τρόπο ζωής και άλλη θεώρηση ζωής. Δεν μπορείς να το μιμηθείς αυτό το είδος. Ο Τριαντάφυλλος έκανε μια προσπάθεια να το μιμηθεί και το μιμήθηκε. Αλλά απλώς το μιμήθηκε. Δεν ήταν στο αίμα του το θέμα. Και σε αυτό το τραγούδι, αν δεν είναι στο αίμα σου, είσαι φάλτσος. Εσύ είχες μια εξαιρετική παρουσία. Δεν έχω δει πιο όμορφη γυναίκα στη σκηνή. Είσαι καταπληκτική. Πάρα πολύ ωραία ντυμένη. Έχεις πρόβλημα πάρα πολύ με τη φωνή σου, κατά τη γνώμη μου. Δεν πρέπει να μιλάς τόσο ψηλά. Γιατί εγώ σε έχω δει αλλού. Είναι φυσικό. Δεν είναι φυσικό. Έχεις πιο χαμηλές νότες που πρέπει να τις εκμεταλλευτείς. Ευρυδίκη, πρέπει να τις εκμεταλλευτείς για πολλούς λόγους. Θα δεις ότι θα ωφεληθείς πάρα πολύ. Το ότι ήταν άγνωστο το τραγούδι, αυτό, σε αυτό έχεις πάρα πολύ δίκιο, γιατί δεν ήταν μόνο το τραγούδι, είναι και όλη η ατμόσφαιρα που κουβαλάει. Ναι. Δεν μαθαίνεται αυτή η ατμόσφαιρα ούτε σε 10 μέρες, πρέπει να έχεις άλλη ζωή. Δεν την έχεις λοιπόν. Τουλάχιστον τη δικιά σου ζωή, με αυτό το υπέροχο σώμα, αυτή την υπέροχη και αστραφτερή εμφάνιση, φρόντισε να τη βρεις μια φωνή, γιατί η φωνή που έχεις είναι ξένη. Είναι λίγο έτσι. Δεν είναι λίγο έτσι. Φρόντισε το, θα δεις ότι θα σε ωφελήσει πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ό,τι είπατε με καλύψατε πλήρως. Σε ευχαριστώ και εγώ. Σε ευχαριστώ που με άκουσες. Να είσαι καλά. Να περάσουμε στη βαθμολογία. Ναι. Βίκυ. 4. Πάρα πολύ ωραία. Σταμάτη. 4. Ιωχου. Πάρα πολύ ωραία. Δέσποινα. Βίκυ, Πίδα. 4. Αχ, πάρα πολύ ωραία. Μαρία. 4 και από μένα. Yes! 4, 16. Μπορώ να σε φιλήσω. Δεν φίλαμε. Είμαστε corona free. Έχουμε κάνει το τεστ. Λοιπόν, συγχαρητήρια, περάσει τη Λάουρα. Αχ, είμαι πολύ χαρούμενη. Γεια σας.